Καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης και δίπλα μου είναι ο Τάσος. Είμαστε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast του Goal Analysis. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Γιατί μας ακούνε και γυναίκες, έχω μάθει. Ισχύει. Έτσι. Είμαστε στους 8 πλέον. Mm-hmm. Είδαμε τους 8 αγώνες των 16. Το φάγαμε το γάιδαρο. Ισχύει, πλησιάζει. Υπήρχαν ωραία παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και κάποια που τραβήξαν πολύ ήταν ωραία. Ναι, εντάξει. Τακτικά κυρίως, αλλά τα περισσότερα ήταν ωραία και σε θέμα και σε γκολ. Και πολλά γκολ για αυτή τη φάση. Ναι, είχε. Και είχαμε και δύο παρατάσεις και πέναλτι. Σκέτη παράταση δεν είχαμε, έτσι. Όχι. Καλά, νομίζω ότι μουντιάλ χωρίς πέναλτι δεν είναι μουντιάλ. Ναι. Χρειαζόταν. Και συνήθως την πληρώνουν οι Μεσόγειοι. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουν αυτό το κρύο αίμα που λένε. Εκτός να παίζουν μεταξύ τους, οπότε κάποιος πρέπει να κερδίσει. Αναγκαστικά. Ναι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε ένα-ένα τα μάτς. Mm-hmm. Βασικά, να τα πάρουμε όπως παίχτηκαν. Ναι, εντάξει. Ας κάνουμε μια αναφορά λίγο στα 8 μάτς που είδαμε και κυρίως να αναφερθούμε τι περιμένουμε να δούμε σε αυτά που θα γίνουν. Θα πάρουμε από την πρώτη μέρα, γιατί ναι. Ουσιαστικά οι νικητές είναι και τα ζευγάρια των προηγουμένων. Οπότε. Ναι. Είχαμε Ολλανδία-Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη μέρα 3-1 η Ολλανδία και το Αργεντινή-Αυστραλία 2-1. Δεν ξέρω, έχεις κάνει ένα μικρό σχόλιο για την Ολλανδία που έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Είχε αλλαγές στην εντεκάδα. Ναι. Καταρχάς ξεκίνησε ξανά το Ντεπάι και καλά έκανε και το ξεκίνησε. Είναι ο παίχτης που θεωρώ ότι με την εθνική πραγματικά μεταμορφώνεται. Του αρέσει να παίζει. Σκόραρε και ο πολύ ωραίο γκολ. Και ταλαιπώρησε γενικότερα την αργή διάδα των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι το πάλεψαν το παιχνίδι. Έπαιξαν ελεύθερα όπως πάντα συνηθίζουν να παίζουν. Όμως εντάξει, θεωρώ ότι επειδή είναι νεανική ομάδα, εδώ λίγο η απειρία του στέρισε. Εκεί στο 2-1 ήταν που κάνανε και την ευκαιρία εκεί να γίνει 2-2 κατευθείαν. Βέβαια, χάσανε μια μεγάλη ευκαιρία στο 0-0 από το πιο Νόπερτ. Εξαιρετικό στον Νόπερτ. Ναι, είναι μία εκ των αποκαλύψεων, να το πω αλλιώς. Γιατί όταν έχεις το Μαρόκο στους 8, πρέπει να βρεις και εκεί 2-3 παίκτες. Αλλά είναι τα dark horse των παικτών αυτοί. Ο Νόπερτ είναι ένας τέτοιος. Ακριβώς. Δεν τον ήξερε. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα. Εντάξει, και η ιστορία του νομίζω ότι έχει και πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί μέχρι πέρυσι το 20 σκεφτόταν να τα παρατήσει γιατί δεν έβρισκε συμβόλαιο. Και μάλιστα ήταν γάμα Ιταλία σε ένα διάστημα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι ήταν στη Β' Ολλανδία πρόπερση. Πρέπει να ήταν και στη τρίτη εθνική Ιταλία που είναι με όμιλοι και αυτοί. Είναι τέσσερις όμιλοι, ας πούμε, γιατί τις χωρίζουν. Okay, οι Ολλανδοί. Και ο τέτοιος έχει μονιμοποιηθεί. Το στόπερ του Άγιαξ, ο Τίμπερ, να πω ότι. Έχει φάει τη θέση του Ντελίχτ. Ναι, αλλά στα μάτς που είχα αναλύσει πριν το Μουντιάλ, τον θεωρούσα για βασικό. Και τον θεωρούσα βασικό γιατί είναι πολύ versatile, δηλαδή πολύ ευέλικτος παίκτης για στόπερ. Μπορεί να κουβαλήσει, μπορεί να δημιουργήσει. Είναι καλός αμυντικός. Και το είπε και ο Ντελίχτ ότι και τόσο που έχω παίξει, ευχαριστώ τον Φανχάλ γιατί δεν μπήκε γρήγορα στην Bayern ο Ντελίχτ. Ναι, οπότε. Και καταλαβαίνω ότι ίσως δεν ταιριάζει και σε αυτό το σύστημα που θέλει μπορεί, να παίξει ο Φανχάλ. Ναι, μπορεί. Γιατί ο άλλος είναι πιο ευέλικτος, όντως. Ναι, μα μπορεί να παίξει και δεξιμπάκ. Ναι, να παίξουν ναι. Τετράδα μπορεί να παίξει δεξιμπάκ. Mm-hmm. Και γι' αυτό θεώρησα εκπληξή το ότι δεν είχε ξεκινήσει. Το πήρε η Ολλανδία, έκανε καλό παιχνίδι. Δεν ήταν όπως. Δεν θα σχολιάσουμε το Κατάρ, αλλά όπως τα πρώτα δύο. Ναι. Τα οποία. Okay, εκεί πέρα το πήρε καθαρά η ποιότητα δύο τριών παιχτών που είχε. Αργεντινή-Αυστραλία. Εδώ τάσο εντάξει. Η Αργεντινή εύκολα μέχρι το 75 τρώει ένα γκολ γιατί ήθελε να μπει η μπάλα. Και από εκεί και πέρα μετά το έκανε ροντέο. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Νομίζω πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ έθραυση ψυχολογικά. Είναι έθραυση ψυχολογικά τα τελευταία 40 χρόνια. Πρέπει να είναι πιο πολλά χρόνια που είμαστε γεννημένοι εμείς. Τέλος πάντων, είναι και ο λαός τους έτσι. Συν τις άλλες έχουν και το άγχος του Μέση. Δηλαδή έχουν τα δικά τους, έχουν και το Μέση. Οπότε αυτό δεν θα το πληρώσουμε την Αυστραλία, δεν το πληρώσαν. Δεν ξέρω άμα τους αποβεί μοιρά με τους Ολλανδούς. Γιατί τους Ολλανδούς. Εντάξει, δεν είναι Αυστραλία η Ολλανδία. Δεν γίνεται να έχεις 20 λεπτά νεκρό διάστημα. Στους 8. Ναι. Τώρα εδώ δεν συγχωρούν τα λάθη. Ναι, και οι Ολλανδοί έχουν ποιοτικούς ακόμα και με το Μαρόκο να έπαιζε, που θεωρείται αυτή τη στιγμή ίσως το λιγότερο φανταχτερό όνομα στους 8, θεωρώ ότι αν έκανε αυτό το 20 λεπτό θα έχει πάλι προβλήματα. Ναι, ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θεωρώ ότι αυτό θα είναι και όλο το πρόβλημα που δεν θα τη δώσει τη δυνατότητα να φτάσει. Μέχρι τουλάχιστον για μένα να το πάρει. Ναι, οκ.
Ωραία. Θα το δούμε και μετά το Ολλανδία-Αργεντινή, που είναι και το δεύτερο βασικά κατά σειρά. Ναι. Ή τη Παρασκευή. Θα τα πούμε που είναι το πρόγραμμα. Γαλλία-Πολωνία 3-1. Κοίτα, η Πολωνία ήταν πολύ καλή. Ήταν καλή. Πολύ σωστό διάβασμα. Ναι. Αν είχε μπει αυτή η τρελή ευκαιρία στο 37, αν δεν κάνω λάθος. Τρελή ευκαιρία. Ναι. Δεν ήθελε να μπει η μπάλα. Ναι, καθαρά. Ναι. Δεν θα του φοβόμουν του Γάλλου, θα το παλεύανε. Αλλά θα βάζαμε και όχι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Ήρθε μετά ο Ζηρού. Και, βάζει και τον γκολ πριν λήξει το ημίχρονο, δηλαδή του έχει κόψει τα πόδια. Έχει βάλει πρώτον ένα γκολ καθαρά σεντερφορίσιο κατ' εμέ. Και να πούμε ότι είναι και το 52ο γκολ στην Εθνική Γαλλία και αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ένα παιδί που μέχρι τα 25 δεν είχε πάρει κλίση στην Εθνική. Ναι. Και έχει καταφέρει σε αυτό το διάστημα των 10 ετών να ξεπεράσει το μεγάλο Τιερί Ανρί. Θεωρώ ότι ο Ζηρού είναι ο παίχτης πρότυπο για σεντερφόρ, όχι μόνο στα επιθετικά του καθήκοντα, αλλά και στα αμυντικά του. Ναι. Και το είχαμε δει με τη Δανία, το πώς χαμήλωνε για να καθυστερήσει το Χόιμπεργκ, να μην δημιουργήσει παιχνίδι. Ξέρει πού να παίξει, πώς να παίξει, πότε να δώσει την μπάσα. Γιατί... Πότε να αναλωθεί για να εκμεταλλευτούν οι άλλοι αυτή τη κούραση. Είναι ένας τρομερά έξυπνος ποδοσφαιριστής. Ανέξυπνος. Ναι. Και έχει και το ένστικτο του εκτελεστή. Ναι, είναι καλός. Έχει πολύ καλό ρέτιο ανάλογα με τις ευκαιρίες που κάνει. Το βράδυ, ενώ ξεκίνησε το match derby, πάλι ένα γκολ, δύο γκολ γρήγορα. Αγγλία Σενεγάλη. Ναι. Ναι, δεν το είπαμε. Ναι. 38 και αυτό, 38-43 τα γκολ. Ένα περίεργο έτσι. Μέχρι το πρώτο μισάωρο δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο για μένα. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εκεί πέρα. Να μαθηθώ. Ο Σαρ πρέπει να ήταν. Ναι. Διάλο. Το σουτ που πιάνει ο Πίκφορντ είναι του Διά, νομίζω. Διά. Ναι. Τη Σαλερνιτάνα το φόρ. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πέρα ήταν η μεγάλη ευκαιρία της. Γιατί είναι αρκετά δύσκολη η επέμβαση του Πίκφορντ. Ναι. Είναι τυχερός γιατί του έρχεται στο αριστερό, γιατί είναι αριστεροπόδαρος και το αριστερό χέρι είναι το καλό του, οπότε βάζει και πιο πολύ δύναμη. Πάντως αντιδράει αισθηκτοδός και. Είναι δύσκολη η επέμβαση. Πολύ δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη η επέμβαση. Πολύ δύσκολη. Η Σενεγάλη νομίζω ότι αυτό ήθελε να κάνει. Ναι. Να περάσει τον όμιλο και ότι βγει μετά. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και όταν μπήκε το τρίτο το παράτησαν. Ναι. Δεν είχε και πολλά. Δίκαια πέρασε. Πρώτο γκολ του Κέιν. 12 η Αγγλία. Τρελό πράγμα. Ο Κέιν παρεμπιπτόντως, γιατί μας έχουν ερωτήσει, είναι πρώτο σε assist. Είναι πρώτο σε assist. Είναι τρομερό αυτό. Δεν έχει πολλές, τρεις έχει, αλλά ήδη έχει περάσει το όριο των 2 του 18. Ναι. Τότε πήγαμε εκείνο το καμιά 20 παίκτες με 2 assist. Okay, θα τα πούμε μετά για το Γαλλία-Αγγλία, το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Η Σενεγάλη νομίζω μια χαρά και χωρίς το Μανέ. Πολύ καλό ημίωρο. Το δεύτερο γκολ νομίζω είναι ένα γκολ το οποίο δεν πρέπει να το τρώνε επαγγελματικές ομάδες. Δηλαδή πρέπει να γίνει φάουλ ξεκάθαρα και στο κέντρο, να πάρει την καρτούλα του, να πει ευχαριστώ και να λήξει το ημίχρονο 1-0. Γιατί με 2-0 στο ημίχρονο και κατά ψέματα δεν έχει σε Σενεγάλη τόσο μεγάλο βάθος ώστε να γυρίσει ένα παιχνίδι κοντρά σε μια παραδοσιακή ομάδα, ας πούμε, τον Μουντιάλ. Όχι, εντάξει, δεν το έχει. Απλά θεωρώ ότι νομίζω το ταβάνι τους εκεί ήταν. Ναι. Αυτή την εντύπωση είχα. Ωραία. Την επόμενη, την πρώτη τελευταία μέρα είχαμε Ιαπωνία-Κροατία στα πέναλτι. Ένα κανονική διάρκεια στα πέναλτι Κροάτες στην πρόκριση. Ένα από τα λίγα παιχνίδια που βγήκε άντερ στοιχηματικά. Ναι. Το οποίο όμως είχε πολύ καλό ρυθμό. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο στη βασικά τα δύο, παράταση. Τα δύο μάτς που πήγαν πέναλτι βγήκαν άντερ. Τα άλλα ήταν όλα over. Ναι, όχι. Το λέω ότι συνήθως περιμένεις όταν θα δεις ένα άντερ να είναι ένα στήρο παιχνίδι ή ένα πολύ. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε ρυθμός. Ναι. Και φαίνεται κιόλας ότι μετά το 110 και οι δύο ομάδες είχαν κλατάρει. Ναι. Δηλαδή, άμα δει κάποιος το πρόσωπο του Μόντες που γίνεται αλλαγή με το Μάγερ που μοιάζουν κιόλας. Ναι, μοιάζουν. Και τα είχαν δώσει όλα οι ομάδες. Πήγε σε μια διαδικασία το πέναλτι που οι Ιάπωνες άθλια πέναλτι. Ναι, ήταν τραγικά. Ήταν τραγικά. Όπως και των Ισπανών, θα πούμε μετά το Αμερική. Και για μένα, δηλαδή και των δυο που χάσανε, ήταν κακά πέναλτι. Ισχύει. Δηλαδή... Απλά θα δώσω ένα παραπάνω στην Κροατία για τα πέναλτι. Πιστεύω ότι και καλά πέναλτι να έχει νέα προσδόμηση, γιατί αυτό το παιδί ο Λιβάκοβιτς έδειχνε ότι το έχει με τα πέναλτι. Ναι. Εντάξει, είναι και λίγο. Πώς το λένε, είναι κάποιοι τερματοφύλακες που έχουν έφεση. Παραδείγματος χάρη, ο Σέσνη είναι πέναλτάκια. Σωστό. Πιάνει κάθε χρονιά. Προφανώς και ο Λιβάκοβιτς είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει έφεση, μπορεί να το είχαν διαβάσει λογικά. Η Κροατία συνεχόμενα προκρίνεται σε πέναλτι. Mm. Το όχι δηλαδή. Εγώ θα πω απλά ότι. Ή μάλλον θα το πω μετά όταν είναι με τον Γερμανικό Βραζιλία. Θα κάνω ένα σχόλιο για την Κροατία. Πάντως να πω ότι για το ματς. Είχαμε πει κάτι στο προηγούμενο podcast ότι
οι Κροάτες έχουν θέμα στο ψηλό παιχνίδι και είχαν πει ότι οι Άπωνες δεν είναι καλοί. Ναι. Εν τέλει μπήκε αποστατική. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γκβαρντιόλ θεωρώ ότι κάνει ένα εξαιρετικό. Είναι, είναι πολύ καλός. Ναι, ναι. Όμως αν υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτό είναι το ψηλό παιχνίδι. Ναι. Παρόλο που είναι ψηλό παιδί, δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Ο Βίντα π.χ. λείπει στη βασική εντεκάδα για αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Γιατί να σε πω κάτι, Τάσο, ναι. Το γκολ που βάλανε, ναι. Αν θυμάστε, έχει γίνει παρόμοιο η εκτέλεση με πάσα 20 λεπτά νωρίτερα και πάλι χάνουν τεράστια ευκαιρία. Ναι, 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 ναι. Στην αρχή. Μπράβο. Ναι. Και αυτό που είχε, νομίζω ότι είχε αναφέρει σε ένα προηγούμενο podcast, τώρα είσαι live, δεν έχει σημασία. Ότι δεν χρειάζεται ένα παίκτη να είναι δυνατό στο κεφάλι πριν να είναι ψηλό. Είναι το αντίστροφο. Δηλαδή και ο Γκβάρντιολ μπορεί να έχει, παρόλο που είναι ψηλό παιδί. Τοποθετήσει. Μπορεί να έχει, ναι, ακριβώ το positioning του. Να είναι μέτριο. Αυτά διορθώνονται βέβαια σε τόσο μικρή ηλικία. Οπότε, γιατί μάλλον θα μα απασχολήσει ο συγκεκριμένο παίκτη στο μέλλον. Όχι. Καταρχά, στο ένα εναντίον θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι από του καλύτερου. Ναι, δεν είναι... τον περνά εύκολα. Να πάμε και στο Βραζιλία, ενώ τεκόρια. Ναι. Πολλά με λίγα. Πολλά με λίγα, ναι, εντάξει. Τέλος, και, πολύ, και πολύ γρήγορα και. Και μια χαρά και όλες τις αλλαγές τις έκανε στο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκουράστηκε αυτοί που έπρεπε να ξεκουραστούν. Είναι μάτσο το οποίο έλεγε να πάει έτσι για τους Βραζιλιάνους. Παραγγελία, ναι. Κανονική παραγγελία για τους Βραζιλιάνους το μάτσο αυτό. Ούτε να κουραστούν πολύ. Για να σου πω και κλείσαν και κάποια στόματα γιατί με το Καμερούν, αν και εγώ δεν την ασπαζόμουν αυτή την, ναι. Την άποψη, που λέγανε με το Καμερούν δεν παίξαν. Όχι, με το Καμερούν. Δεν κατέβηκαν καν γιατί δεν χρειαζόταν να κατέβουν. Ναι, εντάξει. Και πάλι βλέπουμε ότι εκεί τραυματίστηκε ο Άντωνη ελαφριά, αλλά πάλι τραυματίστηκε, ναι, σε ένα, εντάξει, παιχνίδι, ναι, που ήταν αδιάφορο για αυτούς. Που οι παγκίτες θα πρέπει να δείξουν παραπάνω για να έχουν μια τύχη παραπάνω για τα επόμενα παιχνίδια. Πολλά με λίγα, όπως το είπες. Νομίζω ότι οι Βραζιλιάνοι τώρα θα δείξουν αν όντως είναι έτοιμοι. Φαίνονται πάντως πολύ έτοιμοι και το κυριότερο χαρακτηριστικό. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα το ξαναπώ, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση για την εθνική Βραζιλίας, πόσο γρήγορα ανακτά την μπάλα και πόσο έντονα πέφτει πάνω στην προσπάθεια μετάβαση του αντιπάλου. Πόσο γρήγορα κόβει κάθε ελπίδα να δώσει στον αντίπαλο να την απειλήσει, ρε παιδί μου, να την πληγώσει. Δεν σου δίνει καν το περιθώριο αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Και με τους Κροάτες τώρα νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε. Δηλαδή ένα τρομερό pressing εκεί στο χώρο του κέντρου, όταν χάνουν την μπάλα. Αυτό. Να δούμε λίγο τώρα με τους Κροάτες που είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα, οι οποίοι οι Κροάτες βέβαια είναι πολύ κατώτεροι των προηγούμενων ετών. Αν θεωρούσουμε ότι οι ομάδες βάζουν ένα στόχο σε κάθε τουρνουά που πάνε, νομίζω ότι. Ικανοποιημένοι. Εννοείται. Δηλαδή, είναι στις 8 καλύτερες ομάδες. Mm-hmm. Πάντως... Βλέπεις Βραζιλία, Ναι. Και πάμε και την τελευταία μέρα που είχαμε το δράμα των Ισπανών με τους Μαρακινούς. Το πλήρωσαν το κάρμα που λέγαμε. Το πλήρωσαν νωρίς. Νομίζω ότι είχαν διαλέξει. Καταλήγω στο ότι είχαν διαλέξει. Είχαν διαλέξει. Και είχαν διαλέξει, πιστεύω, να μην παίξουν στους 8 με τη Βραζιλία. Αυτό. Όχι να παίξουν με το Μαρόκο. Γιατί δεν τους ενδιέφερε. Δεν τους ενδιέφερε. Γιατί είτε Μαρόκο είτε Κροατία. Μη σου πω καλύτερα με την Κροατία να παίζανε. Θα το προτιμούσαν. Ναι, αλλά αν παίζανε με την Κροατία στους 16, θα παίζανε στους 8 με τους Βραζιλιάνους. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, ξεκάθαρα. Ναι. Πολύ ταλαιπωρία της μπάλας. Σε βαθμό που προτιμάς να βλέπεις ομάδα να παίζει κατενάτσιο παρά να παίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Οι Μαροκινοί πάλι δίνουν σεμινάριο πώς πρέπει να κλείσει τα μεσοδιαστήματα, ναι. Πώς πρέπει να κάνεις αλλοκαλύψεις. 120 λεπτά δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ μια στιγμή τέλος πάντων που τρυπήσαν με άνηση οι Ισπανοί. Δεν τρυπήσαν ποτέ. Ναι, όχι. Ο Άμραμπατ παίρνει. Καλά, νομίζω ότι από αυτό το τουρνά μπορεί να πάρει και μεγάλη μεταγραφή. Ναι. Νομίζω ότι στην Φλωρεντία ήδη ο. Μαζεύει προτάσεις. Ναι, τώρα ξέχασα το όνομά του. Ο Ιταλοαμερικανός, ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Πολύ πλούσιος. Πιστεύω ότι έχει αρχίσει να μαζεύει φαξ και δεν θα τον πουλήσει το Γενάρη, το καλοκαίρι να τον πουλήσει, αλλά. Θα βγάλει πολλά λεφτά η Φιωρεντίνα. Είναι από τις αποκαλύψεις της διοργάνωσης. Πάντως. Είναι όντως αδερφός του Άμραμπατ. Ναι, είναι. Ναι, αδέρφια είναι. Ναι. Πάντως, και καλή ηλικία έχει, δεν είναι μεγάλος. Όχι, 26. Ναι, είναι τέλεια ηλικία. Εξαιρετικός. Πάντως, ο Μαρόκο το πίστευα. Δεν το είχα πει Dark Horse, όπως είχες πει εσύ. Ναι. Αλλά ήταν μια ομάδα που την έχω αναφέρει πολλές φορές. Ναι. Είχα δει ένα άρθρο σε πολλούς. Ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα, σε κάποιο site του εξωτερικού, ένας που ανέλυε, τους είχε τους Μαροκινούς. Αλλά μόνο αυτός τους είχε, από αυτό, κάποιος που είδα έτσι από, ξέρεις, τη βόλτα που κάνουμε για να διαβάζουμε. Το Μαρόκο πέρασε πανεύκολα. Με 6 νίκες στον όμιλο,
και στα μπαράζ. Κάνει την πρώτη νίκη 4-1 και μετά πήγε πριν μια σουπαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τον προπονητή, ναι, που ναι, όλοι ναι. μιλάνε πλέον γι' αυτόν. Πάλι είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαίος. Ναι, ναι. Δεν μπορείς, όσο πιο χαμηλό να είναι το επίπεδο και στην Αφρική και στην Ασία, δεν μπορείς να πάει να πάρεις Champions League, να βγεις πρωταθλητής. Δύο φορές. Δύο φορές κιόλας. Ναι. Και να χάσεις και ένα Ασίας. Ένα Ασίας, και, αλλά έχει πάρει νομίζω Κύπριο πρωτάθλημα στη, ναι, ναι, στο Κατάρ. Ναι. Κομίσο λέγεται, τώρα θυμήθηκα. Ο πρόεδρος της Χερντίνα. Αυτός σίγουρα θα βγάλει πολλά από τον Άμραμπατ. Το πιστεύω. Και τελευταίο, εντάξει, το πολλά με λίγα της Πορτογαλίας με την Ελβετία. Δεν ήταν γι' αυτό. Απλά αφήνοντας τον Κριστιάνο. Τώρα άλλοι είναι για τραυματισμό, άλλοι είναι για πειθαρχικό. Δεν ξέρω, δεν με απασχολεί, αλλά αφήνοντας τον Κριστιάνο. Μάλλον πειθαρχικό ήταν. Μάλλον δεν τον είδα τον. Ναι. Ναι. Αφήνοντας τον Κριστιάνο και βάζοντας τον Γκονσάλο Ράμος, από Δευτέρα ταχύτητα πήγε πέμπτη κατευθείαν. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ δεν ευλογίζω τα γέμια, γιατί δεν έχω ξυριστεί. Οπότε έχουμε. Το είχαμε αναφέρει, νομίζω, στο live που κάναμε και με τον Χρήστο, οι τρεις μας. Η Πορτογαλία έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Πολύ βάθος. Δηλαδή γυρνά στον πάγκο και ο παγκίτης του αλφα παίκτη είναι πολύ κοντά με το βασικό. Δηλαδή, πώς είναι η Νάπολη στην Ιταλία που έχει κάνει ένα ωραίο σύνολο, όχι με τόσο ονόματα. Οι Πορτογάλοι έχουν και ονόματα. Ισχύει, αν υπάρχει μια θέση που υπάρχει θέμα, είναι μόνο το στόπερ, ναι. Που είναι ο Πέπε με τον πιτσιρικά τον. Τον Αντώνιο Σίλβα. Ο οποίος όμως είναι βασικός στην Μπενφίκα, πετάει. Βασικότατος και το Ρουμπεν Ντίας. Αυτοί οι τρεις. Και βάζει σαν τέταρτο κατά συνθήκη τον Ντανίλο που δεν του βγήκε. Ναι, και το διόρθωσε το λάθος. Το έλεγα σε ένα φίλο. Απλά στο τουρνά δεν μπορεί να το διορθώσει. Δεν υπάρχει βάθος εφόσον χρειαστεί να παίξει τέταρτο. Ναι, απλά ρε παιδί μου, τουλάχιστον να μην τον είχε βασικό. Δηλαδή πιστεύω έκανε λάθος το πρώτο ότι την κάνα που τον έβαλε. Ναι, το διόρθωσε με τον Πέπε. Και θεωρώ ότι έκανε λάθος που δεν πήρε ακόμα ένα στόπερ. Ναι, εντάξει, αλλά έχει πάρα πολύ ρόστερ. Πάρα πολύ ρόστερ. Έχει μέσα τον Μπερνάρντο Σίλβα. Που είναι και αδυναμία δικιά μου πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να τον δώσω μια ομάδα μου, ας πούμε. Μπρούνο Φερνάντες. Έχει τον Μπρουν. Έχει ο Τάβιο. Έχει τον Λεάο, τον έχει στον πάγκο. Ναι, ο Ζωάο Φέλιξ. Ο Ζωάο Φέλιξ είναι πολύ καλό τουρνουά. Πολύ καλό τουρνουά. Ο τερματοφύλακας της Πόρτο, Ντιέγκο Κώστα. Εξαιρετικό. Ντιόγκο Κώστα, πώς λέγεται. Ντιόγκο Κώστα. Εξαιρετικός. Τα μπακ του. Έχει μπακ τον Κανσέλο και τον Γκερέρο. Υψηλού επίπεδου μπακ. Ο Νταλόπι παίζει καλά. Είναι γεμάτος. Είναι γεμάτος. Είναι γεμάτος. Και νομίζω ότι μπορεί. Ό,τι τακτική για να έχει στο μυαλό του, ναι, ναι, ναι. Να την εφαρμόσει με τους κατάλληλους παίκτες. Με το σχηματισμό, ναι. Ο Νέβες. Έχει πάρα πολλούς. Δηλαδή, εγώ την Πορτογαλία, ας πούμε, τη θυμάμαι από τα χρόνια εκεί, τελείωνα λύκειο, τα πανεπιστημιακά, ας πούμε. Τότε άρχισε να κάνει τα μπάμα. Έχει 20 χρόνια που η Πορτογαλία σαν εθνική έχει κάνει κάλεση. Από το 2000. Μπράβο, ναι, από εκείνο το Euro που πήγε με τελικά. Με το Φίκο, μπράβο, που πήγε με τελικά. Αυτή η φουρνιά ήταν πιτσιρικά. Και ο Πάολο Μπέν, το προπονητή τη Νότιο Κορέα. Ήταν πιτσιρικάδες όλοι που είχαν πάρει κάτι μικρά. Το 90. Ναι. Με το εξαιρετικό μαλλί του Φίγκο. Ο Φίγκο, ναι, ναι. Μέχρι το 2000 δεν είχαν επιτυχίες. Όχι. Λοιπόν, από εκείνες εγώ τις εθνικές που θυμάμαι, εγώ νομίζω ότι αυτή η Πορτογαλία είναι η πιο πλήρης Πορτογαλία σε ρόστερ. Θα συμφωνήσω. Ακόμα και το 16 που το πήρε. Δεν ήταν. Τον Έντερ είχε μπροστά. Δεν ήταν. Είχε καλύτερη ομάδα, ρε παιδί μου τώρα. Έχει καλύτερη ομάδα. Ναι. Και θεωρώ ότι έχει βάσιμες πιθανότητες να πάει ψηλά. Και νομίζω ότι αν αποκλειστούν στους 8, θα θεωρήσουν οι ίδιοι ότι είναι αποτυχία. Είναι, και, ναι. Και το θεωρώ ότι ναι, με την ποιότητα του ρόστερ τους, ναι. Ναι, εννοείται. Και βάλαν και ψηλά τον πύχη με το 6-1. Για τους Ελβετούς ένα σχόλιο, νομίζω ότι μέχρι εκεί μπορούσαν να φτάσουν και πολύ, δηλαδή και ευχαριστημένοι είναι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι έχουν κάνει μεγάλο χαρακτήρι Σέρβοι στον όμιλό τους, που δεν μπορούσαν να τους περάσουν. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πολλά λάθη και ο προπονητής σου. Το είχα γράψει κιόλα. Έκανε πολύ κακό κοουτσάρισμα και στο μάτς με το Καμερούν και με την Ελβετία. Κοίτα, εγώ όταν σου είπα, αν κάποιο από αυτόν τον όμιλο αδικείται είναι το Καμερούν. Βασικό. Ναι, ναι, βασικό. Οι Σέρβοι δυστυχώς επαληθεύτηκαν ότι είναι οι κλασικοί Σέρβοι που αν αρρωστεί στο μυαλό του και οι συνθήκε γύρω του δεν του ικανοποιούν, τότε θα. Ενώ στα άλλα ομαδικά αθλήματα δεν το παθαίνουν. Δηλαδή στο μπάσκετ δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή έχουν πάρει τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο κολλάει το μυαλό του, ρε παιδί μου. Ενώ οι Κροάτες δεν είναι έτσι. Και οι Σέρβοι να πούμε ότι αποκλείσαν τους Πορτογάλους. Ναι, ναι. Αποκλείσαν, ναι. Όχι, μάλλον. Οδηγήσαν πήγανε... τους Πορτογάλους στη βάσανο τον Παράζ. Ναι. Και οι Πορτογάλοι ήταν τυχεροί γιατί αποκλείσαν και η Ιταλία από τα Σκόπια και θα μπορούσαν να παίξουν τελικό με την Ιταλία. Ακριβώς. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ καλή φουρνιά και παίζαν και καλά και στις ομάδες τους οι Σέρβοι. Anyway, πάμε τώρα στους 8. Πάμε τώρα που λένε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ για πολλούς.
Ξεκινάμε με Βραζιλία-Κροατία. Βραζιλία-Κροατία αύριο. Βασικά Παρασκευή. Μπορεί να ακούτε Παρασκευή και το podcast. Οπότε Παρασκευή στις 5. 9 η ώρα Ολλανδία-Αργεντινή. Και Σάββατο το απόγευμα. Πούμε ότι αυτές οι νικήτρες θα παίξουν. Μπράβο, ναι. Οι μέρες παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή οι νικητές της Παρασκευής παίζουν ημιτελικό την Τρίτη. Σωστό. Έτσι. Και οι νικήτριες ομάδες του Σαββάτου, Μαρόκο-Πορτογαλία, Αγγλία-Γαλλία, παίζουν ημιτελικό την Τετάρτη. Ακριβώς. Για την Κροατία, εγώ αυτό που θέλω να πω προηγουμένως και το κράτησα με τη Βραζιλία είναι ότι για μένα προσωπικά είναι μακράν. Δεν θα πω αρνητική λέξη, θα πω η λιγότερο καλή από τις 8 ομάδες που βλέπουμε τώρα στην οκτάδα. Θεωρώ ότι συγκυριακά, ότι την πήγε πάρα πολύ συγκυρία για να είναι στις 8. Έχει κάνει κακό μάτς με το Βέλγιο, κακό μάτς με το Μαρόκο, μισή ώρα καλό μάτς με τον Καναδά, ο οποίος είναι απλά αλέγκρο και δεν ξέρει να διαχειριστεί το ταλέντο του και τη φιλοσοφία γενικά αυτή την επιθετική. Και δηλαδή, πήγε το μάτς με την Ιαπωνία εκεί που ήθελε. Μπράβο, ναι. Δηλαδή έχει κάνει και με την Ιαπωνία κάνει μέτριο παιχνίδι. Μέτριο. Δηλαδή έχει κάνει δύο μέτρια παιχνίδια, ένα κακό και ένα καλούτσικο. Και είναι στους 8. Εντάξει. Και είναι στους 8 γιατί αποφασίζει η Ισπανία να πάει στην άλλη πλευρά. Έτσι. Και η Γερμανία μένει έξω. Γιατί αν περνούσε η Γερμανία. Θα πέρανε μαζί. Είναι πιο δύσκολο. Ναι. Θέλει και συγκυρία το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και πιστεύω ότι οφείλει και την παρουσία της εδώ στο Μόντι. Ναι. Πραγματικά. Τα δίνει όλα. Τα δίνει όλα, ναι. Και θέλει να παίζει με την εθνική, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει αυτό το. Με την καλή έννοια το πατριωτικό. Γουστάρει να παίζει την εθνική του. Θα έλεγα ότι είναι ο Καραγκούνης της Κροατίας. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα μου θυμίζει. Πιστεύω ότι αυτός θα σταματήσει από την εθνική μόνο όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι νωρίτερα. Ναι, με ναι, την τελευταία ναι. μέρα θα παίζει. Θα του λέει, ρε παιδί μου, άμα νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω, εγώ έρχομαι. Αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι οι Βραζιλιάνοι και εδώ εύκολα ή δύσκολα ναι. θα περάσουν. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θεωρώ ότι εύκολα όμως. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουν τόσο υψηλό εμπόδιο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι μπορεί να είναι λίγο ψηλότερο από τη Κορέα μέχρι εκεί. Ναι, θα είναι σίγουρα. Θα είναι, αλλά γιατί έχουν και προσωπικότητες μέσα οι Κροάτες. Ναι, 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 ναι. Αλλά πιστεύω ότι εύκολα, δύσκολα εν κατακλείδη ότι θα περάσουν. Το μεγάλο μάτς το βράδυ. Ολλανδία-Αργεντινή. Mm. Εδώ. Πολλές φορές έχουν παίξει μαζί, τα είχαμε και προηγουμένως. Ναι. Και έχει και ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Το 98 παίζουν μαζί προημιτελικά. Βάζει την κολάρα ο Μπέρκαμπ, περνάνε ημιτελικό οι Ολλανδοί. Παίζουν με τους Βραζιλιάνους. Σωστό. Στο ίδιο γήπεδο στη Μασσαλία, στο ίδιο που θα γίνει και το μάτι του Ολλανδία και την θα γίνει και ο ημιτελικός. Άκου να δεις πώς θα φέρνει έτσι η τέτοια. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε η Γαλλία. Που στο τέλος το πήρε κιόλας. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει πολλά κοινά αυτό το Ολλανδία, Αργεντινή και η Βραζιλία σαν τριγωνάκι από πίσω. Εδώ νομίζω ότι θα δούμε λίγο πώς θα αντιδράσει η Αργεντινή σε αυτή την τριάδα των Ολλανδών. 60-40 δίνουν πιθανότητα. Υπέρ πού? Της Αργεντινή. Αργεντινή. Ναι, ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, προσωπικά είδα την Ολλανδία ότι ναι, εσύ έκανε ένα παιχνίδι που πλέον έδιωξε κάποιες εμβολίες ότι ναι, μπορεί να παίξει. Και αυτό περιμένω να δω. Και να παίξει για δεύτερο ρόλο. Έδωσε δεύτερο ρόλο με τις ΗΠΑ στην αρχή. Μα αυτό θέλει κιόλας. Ναι. Αυτό θέλει. Γιατί. Ακομπλεξάριστος είναι σε αυτά. Δεν έχει θέματα. Τα έχει λύσει αυτά με τη χώρα του, ας πούμε. Και αυτό δεν θα το έκανε ποτέ η Ισπανία. Δεν θα δεχόταν να παίξει δεύτερο ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Και προτιμάει να αποκλειστεί και όπως και έγινε. Ναι. Όπως αυτό το ακομπλεξάριστο το έχει και η Πορτογαλία. Ναι. Που πιστεύω ότι αυτή θα είναι η τακτική του Σάντος με το Μαρόκο. Θα τα εξηγήσω λίγο μετά. Ναι. Εδώ πέρα. Αν η Αργεντίνη και ειδικά πίσω στην άμυνα που έχουμε δει αρκετές ταρζανιές. Κακές αντιδράσεις. Κακές αντιδράσεις. Κακό κείμενα, ναι, έτσι, ναι, ναι. Τότε θεωρώ ότι ο Ντεπάι και ο Ντε Γιόνγκ και ο Γκάκπο ναι. δεν θα χαρίσουν εκεί πέρα. Ναι, ναι. Και πίστεψέ μου ότι εάν τυχόν προηγηθεί η Ολλανδία, αλλάζουν τα πράγματα μετά, θα είναι πολύ δύσκολο για τους ναι. Οι οποίοι, αυτό που είπες πριν, καταβάλλονται πολύ με άγχος. Ναι. Γιατί δυστυχώς ακολουθεί το τελευταία φορά του μέσα. Ναι, ναι. Και η Ολλανδία είναι παρόμοια περίπτωση με την Αργεντινή. Όχι τόσο πολύ λόγω ότι είναι βορειοευρωπαίοι, θεωρούνται. Εντάξει, προς τα βορρά είναι. Με την έννοια ότι τους κυνηγάει το 0-3 τελικούς, η Βασίλισσα χωρίς θέμα. Μάλιστα έχει χάσει τελικό από την Αργεντινή το 78. Ναι. Καλά, εντάξει, έχουν ακουστεί πολλά για αυτό το τελικό. Είχε χούντα η Αργεντινή τότε, ναι, στρατιωτικό καταστός. Ναι, ναι. Ναι. Έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Έχουν παίξει και το 2014 ημιτελικό. Mm-hmm. Στα πέναλτι υποκρίθηκε η Αργεντινή.
Το 98 που σου είπα στο πρώην τελικά που τους πέρασαν οι Ολλανδοί. Είναι γενικά ένα ζευγάρι που έχει, μας έχει δώσει συγκινήσεις. Και οι Ολλανδοί επηρεάζονται πολύ, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορούν να είναι πιο κρύα αίματα άμα φτάσουν σε οριακές καταστάσεις. Δεν έχουν και το άγχος. Ναι, αυτό. Δεν έχουν το βάρος του φαβορί. Δεν τους νοιάζει. Οκ, παίζουν την Αργεντινή. Αυτοί παίζουν τα αρέστα τους. Γιατί αυτό γίνεται. Ναι. Εμείς παίζουμε απλά το παιχνίδι μας. Και ό,τι βγει. Να δούμε λίγο και πώς αντιδράσει η Αργεντινή στην τριάδα των Ολλανδών. Με την Πολωνία δεν είχε παίξει η Πολωνία τριάδα. Mm-hmm. Το Μεξικό ζώνη. Η Σαουδική Αραβία ζώνη. Πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει τριάδα στο Μουντιάλ. Αντιμέτωπη η Αργεντινή. Είναι ένα τεστ. Να δούμε πώς θα σπάσουν τις γραμμές. Να δούμε η Ολλανδία ποιον θα βάλει στα χαφ μαζί με τον Ντε Γιόνγκ. Γιατί έχουμε δει. Νομίζω ο Ντερούν θα ξεκινήσει πάλι. Ναι, είδαμε τον Ντερούν τώρα. Ναι. Ο Ντερούν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι. Κόβω πρώτη πάσα. Είναι και, πώς να το πω, βαρόμετρος σε πολλές αμυντικές. Κυρίως αμυντικά, γιατί ναι. Κερδίζει πολλές δεύτερες μπάλες. Ναι, ναι. Είναι ένα παιδί ψηλό. Ναι. Ένα παιδί το οποίο μπαίνει στις φάσεις. Είναι δυνατό παιδί. Το μόνο του μειονέκτημα είναι οι τραυματισμοί του. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχει παίξει και ναι. Δεν έχει και αυτήν τη συνοχή σαν ποδοσφαιριστής. Γιατί παίζει ένα κάθε δύο δυστυχώς. Και πέφτει και πολύ δυνατά στις φάσεις ο Ντερούν. Ναι, ναι. Και σου είναι ένα λόγο που τραυματίζεται και αυτό. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο Ντερούν θα ξεκινήσει με τον Ντιγιόν γιατί έτσι τον απελευθερώνει. Συν ότι τον βοηθάει στη δημιουργία. Συν ότι τον αφήνει να προχωρήσει να έχει αυτά τα 10 μέτρα τα μέτρα, ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσει να δημιουργήσει με τους άλλους δύο μπροστά. Την Αργεντινή τη βλέπεις με τον Αλβάρες μπροστά, να φανταστώ. Ναι, νομίζω ότι δεν κολλάει ο Λαουτάρο. Δεν, ναι, έχει κολλήσει. Δεν έχει κολλήσει. Δεν είναι παιχταράς, είναι, αλλά δεν έχει κολλήσει αυτό. Ναι, όχι. Εγώ. Για να σου πω και κάτι, όταν μια συνταγή πετυχαίνει, γιατί δεν αλλάζει. Ναι, ναι, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ναι. Νομίζω ότι ένα ποσοστό που εξηγεί αυτό που βλέπουμε με τον Λαουτάρο είναι ότι ο Λαουτάρο έχει μάθει τα τελευταία 3 χρόνια να παίζει με δίδυμο μπροστά. Ναι, θέλει και ένα πιο βαρύ φορ. Δηλαδή έχει παίξει με τον Τζέκο, έχει παίξει με τον Λουκάκου. Από το 3-5-2 του Κόντε πήγε στο 3-5-2 του Ιντζάκη. Δηλαδή, μα αυτό παίζει. Ναι. Οπότε. Και τώρα είναι μόνο στο μπροστά, τρώει όλο το ξύλο. Δεν υπάρχει ένα Λουκάκου, ένα Τζέκο να τον υποστηρίξει. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, αυτό, ναι. Okay. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Αργεντινή γιατί ουσιαστικά είναι μπροστά αυτό και ο πίσω η Μέση. Ναι, ακριβώς. Δεν γίνεται. Να δούμε και ποιο θα επιλέξει στην τριάδα των Χαφ ο Σκαλόνι. Δηλαδή, θα δούμε τον Έντζο Φερνάντες. Νομίζω ότι πρέπει να παίξει. Ο Ντεπόλ θα παίξει σίγουρα γιατί είναι και τον έχει και αδυναμία. Okay. Νομίζω ότι αυτό είναι ο επόμενο. Δεν νομίζω ότι θα έχει άλλο. Ναι, okay. Απλά τώρα στα εξτρέμ θέλω να δω. Είδα ξεκίνησε πάλι με τον Πάπο. Ο Ντι Μαρία είναι 100% έτοιμο. Διάβαζα σήμερα. Πρέπει να παίξει ο Ντι Μαρία. Εγώ πιστεύω ότι άμα είναι 100% έτοιμο, 100% θα παίξει γιατί. Ωραία. Είναι και η κατάσταση, ξέρει τέτοια. Ωραία. Είναι παικταράς εννοείται, αλλά είναι και κολλητό στη μέση. Καταλαβαίνετε. Είναι προσωπικότητα, έτσι. Και υπάρχει και έγινε και ένα θέμα στη συνέντευξη τύπου Φανχάλ Ντι Μαρία. Είχε αποκαλέσει Ντι Μαρία το Φανχάλ το χειρότερο προπονητή που είχα ποτέ. Ήταν μαζί στη United. Ναι, ήταν. Και είπε ο Φανχάλ, εντάξει, λέει, και ο Ντεπάι μου είχε πει κάποτε κάτι παρόμοιο. Αλλά τώρα λέει φιλιόμαστε στο στόμα και έχει πέσει ότι και γελάει, ας πούμε, στην ναι. Ναι, έχουμε και μια σύγκρουση Ντι Μαρία. Καλά, εντάξει. Δεν νομίζω ότι τον πολύ νοιάζουν αυτά τον Φανχάλ. Όχι, όχι, τα έχει λύσει. Άλλωστε δεν είναι και κανένας ευγενικός χαρακτήρας. Όχι, είναι μοιαστική ευγένεια. Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι λίγο αγρίκος, Είναι, ναι, είναι. Θα μπορούσε. Βυσιγότητο. Ναι. Ναι, ναι. Οπότε, ναι, δεν τον νοιάζει. Μαρόκο-Πορτογαλία. Νομίζω ότι τελειώσαμε αυτό το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει. Μαρόκο-Πορτογαλία. Λες να πάρει την μπάλα το Μαρόκο. Να πάει να τη δω και θα την πάρει. Δεν έχει τέτοια κόμπλεξ ο Σάντος. Ναι, αλλά θα την πάρει το Μαρόκο. Θα την πάρει, γιατί δεν την πάρει. Όταν του τη δώσει, θα την πάρει. Mm-hmm. Όταν θα έχει την μπάλα, τι θα κάνει. Θα παίζει μέσα, όχι, θα ξεκινήσει. Όχι, τι καλά, σίγουρα. Θα είσαι πίσω, θα έχει τα μέτρα. Οπότε θα πρεσάρει στα 2 τρίτα, στο 1 τρίτο. Οπότε εκεί πέρα θα μπορέσει η Πορτογαλία να βρει του χώρου. Γιατί αν πάει πάλι σε παιχνίδι, καλά, βέβαια, να σου πω ποια είναι η αλήθεια εδώ πέρα. Θεωρώ ότι έχει πιο καλά εξτρέμ, πιο τριπλαδόρους εξτρέμ από ό,τι έχει η Ισπανία. Η Ισπανία με αυτό το ψευτοϊνιάρι και με αυτά τα άτολμα εξτρέμ, γιατί να σου πω, ο Όλμο είναι εξαιρετικός σε ανοιχτό χώρο, αλλά στο ένας εναντίον ενός φοβόταν. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας παίκτης που έκανε ένας εναντίον ενός καλά στην Ισπανία ήταν ο Άλμπα. Ναι, ναι. Καλό Άλμπα, εντάξει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι. Πρώτον είναι 33. Ωραία. Δεύτερο, δεν μπορεί να είναι εξτρέμ. Γιατί υπάρχει και το πρόβλημα πίσω. Ναι, όταν ναι. Έχει και ένα ζυγέχα από εκεί, δεν μπορεί να ανέβει τόσο ψηλά.
Οπότε δεν υπήρχε. Η μπάλα πήγαινε από τα δεξιά στα αριστερά, πολύ παράλληλο παιχνίδι. Δεν μπορούσαν να παίξουν κάθετα χάρη στο Σοφιάν Αμραμπάτ. Τελείωσε. Εντάξει, οι Πορτογάλοι δεν θα κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί δεν παίζουν έτσι. Okay. Δεν παίζουν. Δεν παίζουν έτσι. Δεν θα δούμε ίδιο μάτς δηλαδή. Ναι, σύν ότι οι Πορτογάλοι δεν φοβούνται κιόλας και να σηκώσουν και την μπάλα ψηλά με σέντρα. Θα το πάνε και εκεί το παιχνίδι άμα χρειαστεί. Ναι, γιατί έχουν παίχτες που είναι μαθημένοι, εντάξει. Γι' αυτό θεωρώ ότι πάντως και το Μαρόκο δεν θα πάει σε τόσο αμυντική τακτική. Ναι. Θα είναι πιο ελεύθερο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά οι γραμμές του. Ναι. Όπως δηλαδή, να το δούμε όσο ψηλά ήταν στα τρία μάτια του ομίλου. Και μην ξεχνάμε ότι, okay, καλά τα επιθετικά μπακ της Πορτογαλίας, αλλά έχουν και μειονεκτήματα. Ναι, πίσω έχουν πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Και τα εξτρέμ του Μαρόκο, ο Μπουφάλ που τρελάθηκαν όλοι. Τώρα είναι στην Ανζέ. Είναι στην Ανζέ. Από την Ανζέ έχει πάει στη Southampton. Άρα ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε, ναι. Α, okay. Και ο Ζιέχ, αυτοί θέλουν προσοχή. Οπότε. Αν βρουν κενό, θα την κάνουν τη ζημιά, δεν θα χαρίσουν. Ναι. Αυτός που προσωπικά για μένα ακόμα στο Μαρόκο δεν έχει βοηθήσει είναι ο Ενισιρή. Ναι, δεν έχει βοηθήσει. Δεν έχει βοηθήσει. Βέβαια δεν βάζουν και γκολ. Δηλαδή έχουν βάλει τέσσερα. Τα δύο είναι από τραγικά λάθη τερματοφυλάκων. Το απευθείας φάουλ του Σαμπίρι που κάνει λάθος ο Κορτουάκ. Καλά, πρέσι. Και ο Καναδάς το λάθος του τραγικά. Και τα άλλα δύο είναι το ένα καθυστερήσουν όλοι μπροστά με τον. Okay, ναι. Δεν έχουν κάνει και πολλά γκολ, αλλά. Ναι, ο Ελνεσίρι δεν έχει απασχολήσει τόσο πολύ που θα θέλανε οι Μαροκινοί. Αλλά η δουλειά γίνεται γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Η αμυντική του γραμμή είναι πάρα πολύ καλή. Ο Χακίμη και ο Μαζραούι είναι δύο πολύ καλά μπακ. Ο Μαζραούι είναι δεξί μπακ, αλλά παίζει αριστερά. Εξαιρετικός. Λόγω Χακίμη, ναι. Θα σου πω και ένα πράγμα το οποίο. Ο τερματοφύλακας είναι καλός, όπως είδαμε. Και να σου πω για το Μαζραούι, έχω πάθει πλάκα και με το Τσαγάνο που έχει γιατί. Η σωματοδομή του ναι, είναι ενός μπακ, αλλά πραγματικά το πείσμα και η όρεξη και αυτό το πάθος που βγάζει και η θέληση, τα οποία αυτά είναι πνευματικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι ότι στα μαθαίνει κάποιος. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, συγκεκριμένος το έχει, δεν φοβάται. Και μπορώ να σου πω ότι όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, πραγματικά μου αρέσει πιο πολύ και από το Χακίμ. Το Χακίμ, ναι. Σε αυτό το τουρνουά να πάτε. Ναι, ναι, ναι. Και ο Άμραμπατ εκτός από το που κάνει τρομερό μουντιάλ, έχουν ανεβεί και πολύ και οι δυο, τα δυο οκτάρια που κάνουν δουλειά και τα τρεξίματα. Εκεί είναι και πολύ χαμάλιδες. Ο Νάχη, να πούμε ότι τον είχαμε δώσει και σαν παίχτη που μπορεί να λάμψει στο τουρνουά και ναι. Τα πάει εξαιρετικά. Ναι, ναι, ναι. Πρώτον, δεν έχει ξεκινήσει βασικός. Είχε ξεκινήσει ο Αμπτάλα, αν το λέω σωστά. Ναι, ναι. Είναι λιγότερο γνωστή. Αλλά ναι, όλοι οι Ευρώποι παίζουν. Παίζουν περισσότερο. Ναι, παίζουν Ευρώποι όλοι. Ωραία. Οπότε εδώ εντάξει, φαβορεί Πορτογαλία, αλλά. Ναι, εντάξει, φαβορεί Πορτογαλία. Αλλά. Μπορεί τάσου να δούμε και εδώ πάλι. Καμιά παράταση, Πάλι έκπληξη. Δηλαδή μπορεί να το πάει. Αν πάει στα πέναλτι, δεν ξέρω. Είναι. Καλά που το είπες. Είναι πεναλτάκιας και ο Κώστα της Πόρτο. Έχει πιάσει 2-3 στο Champions League. Δεν το γνωρίζω. Και πιάνει και στην Πορτογαλία. Ναι, είναι πεναλτάκιας. Δηλαδή είναι πολύ καλή και οι δυο σε συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε. Λες να πάει πέναλτι. Δεν ξέρω. Και το τελευταίο, το μεγαλύτερο, ναι, νομίζω. Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι, είναι και το ευρωπαϊκό ντέρμπι. Αγγλία-Γαλλία. Πρώτο match μεταξύ αυτών των δύο ομάδων σε knockout αγώνα, είτε είναι Euro είτε είναι Mundial. Δεν έχουν παίξει ποτέ knockout αγώνα. Είναι τρομερό. Ποτέ. Έχουν παίξει σε ομίλους, μην το ψάχνεις, το έχω ψάξει. Το θυμόμουνα, αναγκάστηκα να ψάξω βέβαια, μετά τα πολύ παλιά. Όσα θυμόμαι εγώ λόγω ηλικίας, τα θυμόμουνα από τους ομίλους. Ναι, είναι το πρώτο match knockout, έχουν παίξει 2-3 match Euro σε ομίλους. Είχαν παίξει και το 12 σε όμιλο, ναι, ναι. Είχαν παίξει και το 4 όταν το πήραμε εμείς. Okay. Και είχε βάλει 2 γκολ ο Ζιντάν, σκαθυστερήσει και είχαν πετάξει δεύτερους στους Άγγλους. Οι Γάλλοι πήγαν με εμάς, του αποκλείσαμε και οι Άγγλοι χάσαν στα πέναλτι την Πορτογαλία. Σωστό. Και παίξαν και το 12, είχαν έρθει σοπαλία νομίζω στους ομίλους. Πρώτο match knockout. Δεν έχουν παίξει ποτέ. Για πες. Εντάξει, νομίζω ότι η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει δείξει καλύτερη εικόνα από τους Άγγλους. Καλά. Η Βραζιλία με τη Γαλλία νομίζω ότι είναι μια ομάδα ξεχωριστή, δύο αυτές ομάδες, μια κατηγορία μόνες τους. Ναι, είναι ωραία. Σκαλί πιο πάνω. Ωραία, συμφωνούμε. Ναι. Μετά στο δεύτερο σκαλί είναι η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Αργεντινή. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο σκάλι. Ναι. Και μετά στο τρίτο βάζω Ολλανδία Μαρόκο και στο τέταρτο είναι μόνη τη ναι. Κροατία. Να πούμε ότι αν οι Άγγλοι καταφέρουν και περάσουν σε αυτό το γύρο, θεωρώ ότι πλέον θα αρχίσουν να το πιστεύουν πάρα πολύ γιατί
αυτό που λέμε, ότι αποκλείουν μια ομάδα που έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο και ό,τι προβλήματα είχε στο τουρνουά τα έχει ξεπεράσει. Ναι, κυρίως τραυματισμών, έτσι. Όχι μόνο και τραυματισμών, αλλά μιλάω και αγωνιστικών προβλημάτων. Ναι. Δηλαδή, με ό,τι αυτό μπορεί να είναι, είτε με τη Δανία, είτε με την, ναι, Πολωνία. Τι βρήκαν την άκρη τους. Τι βρήκαν την άκρη, ναι, τους. Α, το θυμήθηκα. Το είχαμε ζητήσει και μαζί, καλά το θυμήθηκα. Τρομερό Μουντιάλ ο Γκρίσμαν. Ναι. Για μένα, αυτόρυβο τρομερό μου διάλειμμα. Ναι, για μένα δηλαδή είναι. Επειδή δεν έχει βάλει γκολ, δεν έχει βάλει, έτσι. Ισχύει, αλλά είναι σαν το Ζιρού του 18. Ναι. Αυτό το πράγμα. Κάνει, ναι, κάνει τη δουλειά για τους άλλους. Ακόμα και σε αυτό, πάλι αυτό το παιχνίδι δεν το αναλύσαμε, αλλά επειδή ο Ζιρού και ο Γκριεσμάν με τη Δανία ήταν αυτοί που έκλεισαν τα δύο ατού. Τον Έριξεν και τον Χόιμπερ. Ναι, ναι. Ο ένας είχε αναλάβει τον Έριξεν και αφήνοντας πιο ελεύθερο τον Παπέ, εφόσον κερδιθεί η μπάλα, να μπορέσει να τρέξει. Έτσι έγινε το πρώτο γκολ. Έτσι έγινε και το πρώτο γκολ. Άλλωστε και ο Παπέ δεν είναι κανένα συνεπής όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα. Ναι, εντάξει, ναι. Για πες μου τώρα, αφού η Γαλλία για όλους είναι φαβορή. Για όλους είναι ξεκάθαρο φαβορή. Μεγάλο ντέρμπι βέβαια, αλλά υπάρχει φαβορή. Η Γαλλία. 55-45. Αν ήσουν. Ναι, τόσο κοντά. Ναι. Μπράβο. Εγώ τη βλέπω λίγο παραπάνω, δηλαδή 60-40, 65-35. Γιατί να σου πω τι γίνεται. Έχει κατηγορηθεί ο Southgate ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιους παίκτες. Οκ, mm-hmm. Okay, συμφωνώ. Αλλά με αυτό το ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιους παίκτες, έχουν ξεκουραστεί και παράλληλα. Δηλαδή, ναι, ο Φόντεν δεν έχει παίξει. Τώρα με τους Σενεγαλέους έπαιξε. Ναι. Για πες μου λίγο, γιατί αυτή θα ήταν η ερώτηση, αλλά το συνέχισε και μου δίνεις καλύτερη πάσα. Αν ήσουν ο Southgate, ναι, τι θα προσπαθείς να κάνεις για να αναχαιτήσεις και να πάρεις την πρόκριση. Δηλαδή, θα δίνεις την μπάλα, φαντάζομαι, στους Γάλλους, έτσι. Ναι, και θα του τύπα στα μπακ. Και κυρίως στην αριστερή πλευρά. Όπου τον Ντέο και τον Μπαπέ. Είναι, ναι, το δυνατό του σημείο, αλλά παράλληλα είναι και το δυνατό του στην άμυνα. Ναι. Γι' αυτό γυρνάει ο Ραμπιό και ο Γκρίσμαν εκεί. Ναι, και τους, ναι. Εάν τώρα δεν παίζει και ο Στέρλινγκ, δεν ξέρω, επέστρεψε. Θα επιστρέψει, είπαν, αλλά δεν ξέρω άμα θα. Ναι. Καλά, αποκλείται να δούμε βασικό. Ναι, όχι. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ ότι εκεί πέρα, είτε βάζοντας ένα mount, είτε βάζοντας το Φόντερ που είναι αρκετά πιο γρήγορο, δεν νομίζω ότι ένα Ραμπιό θα μπορέσει να το σταματήσει. Θα μπορούσε να παίξει ο Ράσφορντ εκεί. Όχι. Ο Ράσφορντ νομίζω ότι πρέπει να μείνει, αν θα μείνει, να μείνει κορυφή, ή μάλλον κορυφή από τα αριστερά, όχι κορυφή, και να μην ουσιαστικά να ταλαιπωρούν αυτό και ο Κέιν του τρει υπόλοιπου αμυντικού που θα μέναν. Okay. Νομίζω ότι θα δούμε Χέντερσον πάλι και όχι Mount. Νομίζω ότι επειδή έκανε καλό ο μάτς με τη Σενεγάλη και επειδή θα δίνει και μια βοήθεια στην άμυνα. Την άμυνα του δίνει, ναι, και τα τρεξίματα. Αυτό. Του είναι πολύτιμος σε αυτό το κομμάτι, ναι. Σκόραρε κιόλας, ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τα ίδια ανεβάσματα με τη Γαλλία. Όχι, εντάξει. Ναι. Θα τον κρατήσει πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Είναι πρόβλημα, θα φανεί τώρα, αν όντως ο Μαγκουάιρ δεν είναι για τόσο ψηλό επίπεδο. Καλά, εντάξει. Ο Μαγκουάιρ είναι παίχτης που μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι εξαιρετικό και να κάνει και να κάνει. Για τον Μπέλιχαμ θέλω να μου πεις το συγκεκριμένο μάτς. Ο Μπέλιχαμ θα είναι βαρόμετρο. Ναι. Εκεί στο κέντρο θα παιχτούν πολλά τρεξίματα. Βέβαια, οι Γάλλοι, σου ξαναλέω ότι το καλό τους, το στοιχείο είναι η αριστερή τους πλευρά. Ναι, καλά, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Οπότε πιο πολύ. Και η μετάβαση. Ναι, πιο πολύ θα πρέπει να εστιάσουν οι Άγγλοι στον Walker που είναι δεξιά εκεί πέρα. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα παίξει με τριάδα ή με τετράδα ο Άγγλος. Λες να κάνει τέτοια έκπληξη να παίξει πρώτα με τριάδα. Έχει παίξει πολύ με τριάδα παλιότερα. Έχει αλλά... Και με αυτό περιμέναμε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα. Αυτό έχουμε δώσει κιόλα στα βίντεο που κάναμε. Ο Walker, βέβαια, στη City το κάνει αυτό. Στη ζώνη του Guardiola κάθεται τρίτος για ασφάλεια. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο θα δούμε και τώρα να παίξει ζώνη. Ισχύει. Απλά ο Walker, το κακό που έχει σε σχέση. Εφόσον παίξει μάλλον με τον Εμπαπέ, είναι ότι τώρα γίνεται από τραυματισμό. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο άλλος τώρα πετάει. Είναι υπερηχητικός. Ναι. Σε αυτό θα θέλει βοήθεια. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα παίξει ο Χέντερσον. Για να ντουμπλάρει εκεί πέρα, να δίνει μια έξτρα βοήθεια. Γιατί αν φύγει ή ο Stones ή ο Maguire, πιστεύω ότι ο Ζιρού εύκολα ή δύσκολα θα την κάνει. Θα το κάνει. Να σου πω, θα δούμε λες man to man μεταξύ των Χαφ. Δηλαδή να πάρει ας πούμε τους Αμενί, τον Μπέλιγχαμ, όπως είπες, επειδή ο Γκρίσμαν βοηθάει πολύ στο ανασταλτικό για να τους μπλοκάρουν. Ή το αντίστροφο, να πάρει ας πούμε ο Χέντερσον τον Γκρίσμαν. Κοίτα. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή να δούμε. Νομίζω ότι ο Χέντερσον θα πηγαίνει πιο πολύ προς τα δεξιά της Αγγλίας και αριστερά της Γαλλίας, mm-hmm, για τον Εμπαπέ.
Αντιθέτως από τη Γαλλία, πιστεύω ότι η Griezmann θα χαμηλώνει για να, για να, τέλος πάντων, να κλείσει. Ποιον είναι να κλείσει, ή τον Μπέλιχαμ ή τον Χέντερσον, ή δεν ξέρω ποιο θα είναι το τρίτο κεντρό που θα έχουν. Θα είναι ο Φόντεν, θα είναι ο Μάουντ, δεν ξέρω ποιον υπολογίζει να βάλει. Ναι, ναι. Ωραία. Πάντως είναι πολύ αμφίροπο. Εντάξει, και ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με την απόδοση που θα έχουν. Γιατί να σου πω κάτι, είναι παίχτες που γνωρίζονται. Είναι παίχτες που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο συνέχεια. Εννοείται, εννοείται. Οι Άγγλοι με τους Γάλλους παίζουν στις ίδιες ομάδες. Παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα. Ναι, παίζουν Champions League, παίζουν Europa League. Ναι, 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 σωστό. Νομίζω ότι οι Γάλλοι και στα back έχουν και εκεί υπερτερούν. Δεν είναι μόνο ο Ερνάντες. Ακόμα και θέλω να πω και ότι εκτός του Walker και ο Σο που κάνει καλό τουρνουά, ναι, δεν είναι αυτός που λες φάω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Ισχύει. Ναι, δεν έχει την. Βέβαια, το ξαναλέω, κάνει πολύ καλό τουρνουά. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό καμιά φορά τους παίρνει από πίσω. Δηλαδή, ένας φορμαρισμένος ξεκινάει καλά και τελειώνει μέχρι το τέλος καλά. Δηλαδή, είναι σύνηθες αυτό. Δεν, για παράδειγμα, μπορεί να δούμε αυτό που κάνουν πολλοί Γάλλοι. Έβλεπα προχθές το τελικό σχεδιάγραμμα που ήταν όλοι οι παίκτες στο 90 λεπτό. Και έβλεπα πόσο αριστερά παίζανε πολλοί Γάλλοι μαζεμένοι. Έτσι. Για να πάει καμιά απομόνωση, άμα γίνει καμιά αλλαγή στον Ντεμπελέ. Ναι, μα καταρχάς εκεί πέρα θεωρώ ότι και ο λόγος που παίζει ο Κουντέ είναι αυτός ο λόγος. Ότι ο Ντεμπελέ δεν ενδιαφέρεται να γυρίσει, δεν ενδιαφέρεται να μαρκάρει. Τον ενδιαφέρει να πάει στο Ζεντενό. Το κάνουν πολλές ομάδες αυτό, να έχουν έναν εξτρέμ απομονωμένο. Και θεωρώ ότι ένας λόγος που παίζει ο Κουντέ, γιατί ο Κουντέ μπορεί να παίξει και στα στόπερ, το κάνει αυτό στην Μπαρσελόνα. Ναι. Παίζει. Οπότε ασφαλίζει με τρία κατά περίσταση στόπερ ο Ντεσάμ την άμυνά του, ναι, και αφήνει τον Ερνάντες να κάνει αυτά που ξέρει καλύτερα. Λογικό, γιατί και ο Κουντέ καρτάει τρίτος την ασφάλεια, ό,τι κάνει ο Γόκερ στην ουσία. Καλά, την αλλαγή πλευράς την επιθυμούν και οι δύο. Ναι. Γιατί ουσιαστικά πιάνουν σε ανισορροπία τις άμυνες, ναι, και έχουν δύο εξτρέμ που στο ένα εναντίον ενός. Ειλικρινά θα μπω και θα δω τώρα απλά για πληροφοριακά τι ποσοστό έχουν. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι μπορούμε να. Επειδή δεν έχουμε δει πολλά και από Αγγλία και από Γαλλία, νομίζω ότι Γαλλία δεν έχει κάνει. Με τις Αττικές να υπάρξει. Καλά, οι Αττικές πάντα επηρεάζουν ένα παιχνίδι. Πιστεύεις ότι κάποια ομάδα μπορεί να χτυπήσει τις Αττικές παραπάνω. Καλά, οι Άγγλοι νομίζω ότι είναι καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αν υπάρχει ένα κομμάτι, σε αυτό είναι καλύτερο. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι Γάλλοι έχουν και μια ενδεκάδα η οποία δεν νομίζω να έχουμε θέματα. Δηλαδή τους ξέρουμε τους 11, νομίζω. Ναι, νομίζω αυτή είναι. Δηλαδή οι 11 που είδαμε με την Πολωνία, αυτοί θα παίξουν. Ναι, αυτό είναι. Ενώ η Αγγλία μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη. Και αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ο Εμπαπέ έχει πάει 71 φορές να τριπλάρει. Έχει κάνει παραπάνω από τις μισές 39 με ένα 55%. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές έχει πάει ένα τριπλάρι. Και ο Ντεμπελέ έχει πάει 31, όπου 21 είναι επιτυχημένες, δηλαδή κοντά στο 70%. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ένα παιχνίδι 12 κάνει ο Εμπαπέ, έξω ο Ντεμπελέ. Το επιθυμούν αυτό, το θέλουν, είναι το παιχνίδι τους. Ακόμη και ο Κομάν που μπήκε όταν μπήκε, και αυτός έκανε 3,5 τρίπλες. Οπότε τι βλέπεις για μένα τελικά, Βραζιλία, Αργεντινή? Εντάξει, βάσει πιθανοτήτων βλέπω Βραζιλία, Αργεντινή. Θα μου φανεί περίεργο να δω την Κροατία. Είναι ναι, εντάξει. Έκπληξη άρα. Ναι. Ωραία. Το Βραζιλία, Αργεντινή νομίζω το θέλει και ο κόσμος. Ναι. Και εκεί πέρα ό,τι γίνει. Ναι. Και στο άλλο νομίζω ότι αυτό που θα πουλήσει θα είναι σίγουρα να περάσει η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι όποιος περάσει την Αγγλία-Γαλλία έχει μεγάλο πλεονέκτημα να πάει και στο τελικό. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Αυτό το μονοπάτι δηλαδή που λέγανε και την αρχή με τους Γάλλους. Ναι. Καλά, εύκολο δεν είναι με αυτά που έχει δείξει και η Πορτογαλία, ναι, και το Μαρόκο. Σίγουρα. Τι εύκολο, δεν υπάρχει εύκολο. Άρα δηλαδή κρατάς Βραζιλία, Αργεντινή και Γαλλία, Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή το πιο εύκολο μονοπάτι μέχρι τους τέσσερις του έχει η Βραζιλία. Ναι. Χωρίς να το θέλει. Ναι. Βγήκε πρώτη, της έκατσε η Κορέα και την η Κροατία. Και η Γερμανία που αποκλείθηκε και η Ισπανία. Και η Ισπανία, ναι. Οπότε. Ναι. Ναι, όχι, οι Βραζιλιάνοι δεν κάναν κάτι, απλά τους έκατσε η όλη φάση, το ντόμινο αυτό. Που πρέπει να κάνουν, το κάνουν. Βγήκαν πρώτοι στον όμιλο τους, τέλος. Οπότε, ελαφρύ προβάδισμα σε ημιτελικούς Βραζιλίας, Αργεντινής και Πορτογαλίας, Γαλλίας βλέπω. Ναι, βλέπεις, έτσι, ναι, έτσι, ναι. Έτσι. Πορτογαλία-Γαλλία έχουν παίξει ημιτελικό το 2000. Ναι. Η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της Πορτογαλίας, εκείνο το 2000. Ναι. Που έκανε μπαμ. Καλή φουρνιά. Καλή φουρνιά. Τα είπαμε πριν, εντάξει, δεν έγινε ομάδα. Λέμε, ναι. Ίσως κάποια στιγμή που θα κάνουμε μια ρετρό εκπομπή που δεν θα δανάσει. Ναι, όχι, καλή ιδέα, ναι. Και εγώ έτσι. Οπότε
για και πιο μακροχρόνια, καλά θα το πούμε και στα ημιτελικά. Βλέπεις τη Βραζιλία, την πιστεύεις από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ για τελικό? Νομίζω ότι η Βραζιλία είναι πλήρης. Και το θέμα με τα μπακ που έχει, τόλισε. Με δύο στόπερ τόλισε. Με δύο στόπερ που κατά συνθήκη παίζουν μπακ, που παλιότερα παίζαν μπακ ο Σάντρο π.χ. και ο Ντανίλο. Ναι, οπότε λύθηκε αυτό το θέμα. Ο Ντανίλο έπαιξε προχθές και αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι. Δεν το είδα αυτό, όχι. Ναι, ναι, έπαιξε αριστερό μπακ. Έχει παίξει και αριστερό. Αριστερό μπακ. Έχει παίξει και στην Γιουβέντους αριστερό μπακ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο όπου το πρέπει να παίξει και θα παίξει και καλά. Έτσι κι αλλιώς τα μπακ της Βραζιλίας, τα κλασικά παλιά μπακ που φτάνανε στο κόρνερ. Ένα όπως ήταν ο Καφού, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Μαρσέλο. Είναι πιο μαζεμένο, είναι πιο πίσω. Μάλιστα, το είπε και ο Τίτε ότι οκ, τη δέχομαι την παράδοση λέει με τα μπακ μας, αλλά άμα δεν έχω λέει πώς θα παίξω. Και καλά κάνει κιόλας. Ναι, μα δεν έχει ούτε τον Καφού, τον Ντάνι Άλβες δεξιά, ούτε τον Μαρσέλο και τον Μαρσέτ και τον Ρομπέρτο Κάρλος αριστερά. Δεν υπάρχει. Καταρχάς, η Βραζιλία έτυχε τότε να είχε το καλύτερο δεξιμπάκ και το καλύτερο αριστερομπάκ του κόσμου. Ναι. Και τέλειωσαν. Ναι, έτσι. Γι' αυτό και ο Σχολάρη είχε παίξει με τριάδα και fullback το 2002. Πού το πήρε. Πού το πήρε. Ναι, ισχύει. Είχε τον Καφού και τον Κάρλος. Οπότε ίσως να έχουμε μια επανάληψη του 98. Ωραίο θα ήταν. Το Βραζιλία-Γαλλία, ναι. Είναι ωραίο με την έννοια ότι πάμε να πάρουμε την εκδίκηση, ας πούμε. Ναι. Οι άλλοι θα πούνε πάμε να πάρουμε ξανά τους Βραζιλιάνους, να τους αφήσουμε στα 5 και να πάρουμε back-to-back. Και με άποψη απόδοσης, αυτό που έχουμε δει. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικό τελικό. Back to back, επειδή μας έχει ρωτήσει κόσμος, back to back, το πρώτο ήταν το δεύτερο και το τρίτο Μουντιάλ, 34-38 Ιταλία, πολύ παλιά. Και έχει κάνει back to back και η Βραζιλία του Πελέ 58-62. Δεν υπάρχει back to back από τότε και μετά. Όχι. Πάντα αλλάζει ο. Και ωραίο είναι που αλλάζει. Ναι. Οπότε οι Γάλλοι θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο έχει να γίνει 60 χρόνια. Οι Γάλλοι είναι λογικό που είναι σε υψηλό επίπεδο γιατί. Ήδη ήταν μικρή ηλικία κάτω 18 που το πήρα. Ναι. Τώρα είναι ακόμη πιο έμπειροι 4 χρόνια. Δεν έχουν γεράσει, είναι στο πικ τους. Ναι. Ωραία. Οπότε θα δώσουμε. Θα κλείσουμε για τώρα. Οπότε δίνουμε ραντεβού. Να πω ότι για αυτούς τους λάτρες, τον Μέση και Ρονάλντο, θα θέλουν όλοι να δουν Αργεντινή Πορτογαλία. Α, είναι και αυτό. Και αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το θέλω των χορηγών. Ελπίζω. Nike Adidas. Φαντάζεσαι να πάνε τελικό για να πει ο Σάντος εγώ με τον Ράμος θα ξεκινήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Όχι, ναι, όχι. Μπορεί να τον ξεκινήσει δύο λεπτά και να τον κάνει αλλαγή, πάντως θα ξεκινήσει. Αυτά γινόντουσαν στα αεροτεχνικά. Με τις ηλικίες, θυμάσαι. Αλλαγή στο ένα. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε μετά στο. Σίγουρα θα κάνουμε άλλο ένα. Για βλέπουμε, ναι. Αυτό. Ωραία. Έγινε. Καλή συνέχεια. Είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Τάσος. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Γεια σας. Γεια σας.